κατάστασης. Δεν συμφωνώ με την πολεμική κατάσταση. Συμφωνώ όμως ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ασφάλειας για τους πολίτες ως προς τη ζωή τους μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας και ως προς την οικονομική τους επιβίωση από τη μια. Και από την άλλη να καταπολεμήσουμε το φόβο. Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βάλει πλάτη, δουλεύουμε κανονικά σαν να είχαμε και εμείς πλήρη την ευθύνη και με τις προτάσεις μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είμαστε περήφανοι γιατί εξασφαλίσαμε με τον ελληνικό λαό τα 37 δις τα οποία τώρα πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε όλοι να αισθανθούμε ασφαλείς. Εμείς προσωπικά στην πρόνοια και εγώ με τη γνώση που έχω δουλεύω συγκεκριμένες προτάσεις για τους ηλικιωμένους, τους άπειρους, τους άπορους, τους ανάπηρους, τα παιδιά και αυτούς που είναι στα ιδρύματα. Συγκεκριμένα λοιπόν σας λέω ότι θα πρέπει να μην υπάρξει καμία διακοπή παροχών. Ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, φυσικό αέριο. Από εδώ και ύστερα. Δεύτερον, πρέπει να υπάρξει μια έκτακτη ενίσχυση 50% του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αλλά και των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων, γιατί καταλαβαίνετε την αυξημένη. Άρα πρέπει, τώρα, κυρία Φωτίου, για να μην τα πούμε όλα τώρα εδώ, όλα να έρθετε φωνιακά σε μία επαφή και επικοινωνία με την κυρία Μιχαηλίδου και να συνεργαστείτε. Βεβαίως. Πάνω σε αυτά, προκειμένου να προχωρήσει αυτό. Να ακούσουμε και τον κύριο Γιουλέκα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, με συγχωρείτε. Ελάτε, πείτε το. Ναι, για τους ηλικιωμένους μπορεί να δουλέψει η γραμμή Silver Alert με την γραμμή ζωής. 100.000 για ψυχολογική στήριξη μπορούμε να αντέξουμε με 500.000 ευρώ. Μάλιστα. Και επίσης τα ιδρύματα. Προσοχή, τα ιδρύματα μπορούν να γίνουν μια βόμβα, κυρία, όπως έγινε στην Ισπανία. Βοηθήστε τα ιδρύματα της χώρας. Ευχαριστούμε, κυρία Φωτίου, κυρία Γιουλέκα.